Πάμε στον κύριο Κόκκινο. Κύριε Κόκκινε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τώρα είδα αυτό τον τίτλο και μου έκανε εντύπωση. Επιδότηση 120 ευρώ σε όλους για γρήγορο διαδίκτυο στο σπίτι. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτή η επιδότηση? Η επιδότηση αυτή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχαμε σχεδιάσει εδώ και αρκετών καιρών. Περάσαμε από όλα τα στάδια των εγκρίσεων, διότι επειδή μπορεί να θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων, διότι στην ουσία ωφελούνται και οι παρόχοι των τηλεπικοινωνικών υπηρεσιών. Και είμαστε έτοιμοι να το περάσω από το Υπουργικό Συμβούλιο, ελπίζω την επόμενη εβδομάδα, και να ανακοινωθεί. Πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία? Πάλι να δούμε πρώτα γιατί το κάνουμε αυτό. Είναι για να επιταχύνουμε την διείσδυση του γρήγορου διαδικτύου στην κοινωνία και στην οικονομία. Όπως γνωρίζετε, σήμερα όλοι οι παροχοί προσπαθούν να καλύψουν όλες τις περιοχές της Κύπρου με οπτικές ίνες. Ναι. Το να έχεις την οπτική να έξω από το σπίτι σου δεν σημαίνει ότι έχεις γρήγορο διαδίκτυο. Πρέπει να γίνει η διασύνδεση. Και είναι και πιο ακριβό. Πρέπει να την έχεις και μέσα στο σπίτι, όχι μόνο έξω. Ακριβώς. Ναι. Άρα, αυτό έχει ένα κόστος τόσο στη συνδρομή. Σήμερα κινούνται κυρίως τα νοικοκυριά από 10 μέχρι 100 Mbit. Εξαίρεσης πάντοτε, έτσι. Ναι. Με το Fiber Optic μπορούμε να έχουμε μέχρι 1 Gigabit διασύνδεση. Άρα, όταν ο πολίτης αποφασίσει να βάλει αυτή την υπηρεσία, θα του επιδοτήσει το κράτος, δεδομένου ότι είναι 200 Mbit και άνω, θα του επιδοτήσει 120 ευρώ ως στη συνδρομή του την οποία θα πληρώνει. Δηλαδή, ένα λεπτό, για να βάλουμε αυτή την συνδρομή τώρα με τις οπτικές ίνες, πόσο θέλουμε, πόσο κοστίζει? Εξαρτάται πόσο γρήγορο θα είναι. Για παράδειγμα, τα 500 Mbit νομίζω ότι κυμαίνεται μεταξύ 45 και 50 ευρώ, ενώ σήμερα τα 100 Mbit είναι 30-40 ευρώ. Άρα έχει έναν επιπρόσθετο κόστος περίπου 20 ευρώ. Αν θες να πας στο 1 Gbit, νομίζω ότι είναι 65 ευρώ το μήνα. Αν θες να πας στα 200 Mbit, είναι πολύ πιο φτηνό. Άρα υπάρχει μια διαφορά από το τι πληρώνει σήμερα. Αυτή η επιδότηση θα δίνεται κάθε μήνα ή θα είναι φάπαξ? Για ένα χρόνο, ναι. Αθρηστικά 120 ευρώ. Αθρηστικά 120 ευρώ, μπορεί να είναι 10 ευρώ το μήνα δηλαδή. Μπορεί να είναι 10 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, αν σήμερα έχω 50 Mbit και θα πάω στα 200 Mbit και η διαφορά είναι 20 ευρώ, τα 10 ευρώ θα τα πάρεις από το κουπόνι αυτό. Όντως δηλαδή μπορεί να έχω οπτικές ίνες με διαφορά 10-20 ευρώ, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Ναι, βέβαια. Και ταχύτητες να είναι διπλάσιες, δηλαδή από τα 100 να πάω, ξέρω εγώ, στα 500. Στα 500 Mbit, αν θυμούμε καλά, είναι περίπου 45 ευρώ και τα 100 Mbit είναι στα 35 ευρώ. Άρα η διαφορά είναι 20 ευρώ περίπου. Ο κάθε πάροχος έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική και δεν μπορείς να αγοράσεις από τον οποιοδήποτε πάροχο. Πρέπει ο πάροχος να έχει οπτική να έξω από το σπίτι σου. Όλοι οι πάροχοι στην Κύπρο τώρα έχουν οπτικές ίνες? Όχι όλοι στην ίδια γειτονιά. Κάποιοι καλύπτουν την Α γειτονιά, κάποιοι καλύπτουν την Β γειτονιά. Συνεπώς όλες οι γειτονιές, αν θέλουν να βάλουν οπτικές ίνες, ο πάροχος ψάχνοντας και βλέποντας θα δουν ποιος πάροχος έχει στην γειτονιά τους οπτικές ίνες. Ναι. Έχει γίνει ένα μεγάλο μέρος κάλυψης τουλάχιστον στις πόλεις, πολύ μεγάλο μέρος, το 80% και θα ολοκληρωθεί εντός του έτους και οι υπόλοιποι. Δηλαδή όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να και τα παίρνουν δηλαδή αυτά τα 120 ευρώ, 10 ευρώ το μήνα, θα τα παίρνουν οι εταιρείες, θα τα παίρνει ο... Ναι. Θα τα δίνουν πίσω από τη συνδρομή ως έκπτωση από το δωροκουπόνι. Δηλαδή όταν πάει να κάνεις την αίτηση για τη συνδρομή, θα δείξεις ότι έχω αυτό το κουπόνι, θα το δώσεις στον πάροχο και θα σου το αφαιρεί από τη συνδρομή την οποία θα αγοράσεις. Έχουν δηλαδή τα σχέδια για να επεκταθούν ακόμη περισσότερο οι πάροχοι? Υπάρχει, πόσο καλύπτει όλη την Κύπρο τώρα, μου είπατε 80? Ίσως το 80% στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, δηλαδή οι πόλεις, όλες τις πόλεις και τις μεγάλες κοινότητες. Ακόμα δεν έχουμε στις μικρές κοινότητες, ενδεχομένως να μην υπάρχει στον βαθμό που υπάρχει στις μεγάλες. Και έχετε δώσει χρονικό περιθώριο στους παρόχους να προετοιμαστούν, να έχουν υποχρεώσεις να καλύψουν μεγαλύτερες περιοχές? Όχι μόνο έχουμε δώσει περιθώρια, έχουμε δώσει και κίνητρα στους παρόχους για να τα καλύψουν. Και κίνητρα. Και γι' αυτό, για να καταλάβετε, να σας το πω έτσι ενδεικτικά. Όσον αφορά γρήγορο διαδίκτυο, η Κύπρος ήταν 24η χώρα στην Ευρώπη μέχρι πριν 2 χρόνια. Με την συνεργασία του κράτους μέσω του Υφυπουργείου μου και των παρόχων, έχουμε σπρώξει τα πράγματα τόσο να
μεγαλώσουν οι ταχύτητες, αλλά και να φτηνίνει το διαδίκτυο. Με τον δείχτη τον πρόσφατο που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στην θέση 12 με βάση τα στοιχεία του τέλος του 2021, αρχές του 2022. Ευελπιστώ και μάλλον αναμένω ότι θα είμαστε στις πρώτες 8 χώρες της Ευρώπης όσον αφορά ποιότητα γρήγορου διαδικτύου, με τον δείκτη του 2022 που θα ανακοινωθεί σε περίπου 4 μήνες από σήμερα. Αλλά έχουμε ήδη καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό, μια μεγάλη απόσταση. Συνεπώς, φαντάζομαι θα βγουν και οι εταιρείες να πούν ότι υπάρχει αυτή η επιχορήγηση, η επιδότηση από το κράτος και να διαφημίσουν και οι ίδιες το προϊόν τους και ο καταναλωτής να επιλέξει, κύριε Κόκκινη. Ακριβώς. Ναι. Και δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια. Είναι για όλους το ίδιο. Και θα το κάνετε πριν φύγετε. Δεν θα καλύψει όμως αυτούς που έχουν ήδη βάλει. Δηλαδή, εγώ που έχω βάλει στο σπίτι μου δεν θα μου το καλύψει. Α, δεν θα το καλύψει αναδρομικά. Αναδρομικά, όχι. Μας, τα λεφτά, το ξαναλέμε, θα δίνονται απευθείας στις εταιρείες. Και θα αφαιρείται από τον λογαριασμό κάθε μήνα. Μάλιστα. Γι' αυτό και χρειάστηκε να πάρουμε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Εφορών Κρατικών Ενισχύσεων για να είμαστε σίγουροι. Και μετά από τον πρώτο χρόνο θα συνεχίσει να είναι η τιμή ίδια ή ευελπιστείτε ότι θα πέσουν οι τιμές, άρα δεν θα χρειάζεται να πληρώνουμε περισσότερα? Εντάξτε, διεθνώς οι τιμές αυτές πέφτουν. Ευελπιστώ και αναμένω ότι και στην Κύπρο θα υπάρξει μια μείωση. Πόση θα είναι αυτή η μείωση εξαρτάται από τον κάθε πάροχο, τη τιμολογιακή πολιτική θα ακολουθήσει. Μάλιστα. Πότε το ανακοινώνεται αυτό? Εάν τα καταφέρω και το περάσω από το Υπουργικό Συμβούλιο στις επόμενες, αν όχι την ερχόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη, Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρετε, γιατί εντάξει, τρέχετε. Είμαστε παραμονές εκλογών. Όλοι θα θέλουν να το περάσετε. Είναι έτοιμη η πρόταση για την επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά μέχρι να το έχω αυτό, δεν μπορώ να το δεσμευτώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόκκινε. Παρακαλώ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.